Πρωινό Φαρσάρι. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Νικόλαος Απέργης, υπαστυνόμος. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Μπορμπουδάκη, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας, είστε η κυρία Μπορμπουδάκη, σταυρούλα ναι, το ναι, μικρό ναι. σας. Γεια σας, Νικόλαος Απέργης λέγομαι. Είμαι υπαστυνόμος της Γενικής Διεύθυνσης εδώ Τροχέας Αθηνών. Σχετικά ναι. με ένα σήμα που μας έχει έρθει για μια εξεύρεση οργάνου, εσείς διαμένετε στο μισό λεπτό εδώ, να δώσω την Κρήτη. Εξεύρηση στο... οργάνου. Στο... Εξεύρηση, ναι, εξεύρηση οργάνου. Είναι, έρχεται το σήμα μέσω των εσωτερικών υποθέσεων, περνάει από το Υπουργείο Εσωτερικών και μετά καταλήγει σε εμάς. Γι' αυτό σας παίρνω από τα κεντρικά. Ναι, ποιο αμάξι, γιατί δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Να σας πω λιγάκι. Πρόκειται για το εμπλέκεται το όχημα με αριθμό πινακίδας ΙΒΕ77-20. Opel Astra λέει εδώ. Ναι, ιδιοκτησίας, εγώ, ναι. ιδιοκτησίας κύριου ναι, Θήτα, Θήτα. Ναι, Θεόδωρος, σωστά. Είναι ο γιος μου, ναι, αλλά το έχω εγώ. Πρόκειται για ένα. Για ένα θέμα, κυρία Μπορμπουδάκη, εδώ βλέπω βρισκόταν παρκαρισμένο, λέει στο πεζοδρόμιο επί της λεωφόρου Καλοκαιρινού, αν το λέω σωστά, στο Ηράκλειο, σωστά. Φασαρία την προηγούμενη βραδιά. Ναι, υπάρχει αυτή το συμβάν έγινε στις 16 Οκτωβρίου, ώρα βραδινή, λέει εδώ πέρα. Πατήστε τους καυγάδες. 19 και δεν το βγάζω τέλος πάντων. Βραδινή ώρα είναι 16 Οκτωβρίου. Τώρα. Αυτή τη 16 Οκτωβρίου, ναι, λέει, να σας διαβάσω λιγάκι και την αναφορά που έχει κάνει ο συνάδελφος εδώ πέρα. Βρίσκεται το παρκαρισμένο το όχημα επί του πεζοδρομίου της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Ζήτησε ευγενικά ο τροχονόμος να μετακινηθεί το όχημα και βγήκε ο κύριος Αρδίζογλου, από ό,τι λέει εδώ πέρα, ο οποίος είχε τα κλειδιά, αλλά δεν ήταν ο ιδιοκτήτης, από ό,τι σημειώνει εδώ πέρα με κεφαλαία γράμματα. Εξύβρισε το όργανο. Και μετακινήθηκε στη συνέχεια το. Ναι, είναι και ο κύριος Αρδίζογλου εδώ πέρα. Κύριε Αρδίζογλου, είναι το. Εσάς εξύβρισε, όχι ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος των κλειδιών. Εμένα ναι. με έβρισε, με είπε. Κύριε, ποια είναι που μιλάτε. Είναι η ιδιοκτήτρια το. Εμένα με είπε, άντε βρε μαλάκα, φύγε από εδώ. Μάλιστα. Ακούστηκαν, ακούτε κυρία Μπορμπουδάκη. Λοιπόν, ναι. λοιπόν, ακούστε να δείτε. Παρακαλώ. Εγώ, αν είναι μία μέρα το είχα αφήσει, είναι ο ίδιος ο αστυνομικός εκεί. Ναι, ναι, ο κύριος Αρδίζογλου. Ρωτήστε τον, είναι ένα, το ήταν σε ένα βουλάδικο μπροστά, για ρωτήστε τον μόνο σε ένα, κύριε Αρδίζογλου, σε τι παρακαλώ, είπατε, διατάξει, κυρία μου, σε τι να ήταν μπροστά. Σε ένα μαγαζί που πουλούσε αυγά. Στα αυγά που πουλούσε. Αυγουλάδικο, ήταν ναι, μπροστά σε ένα αυγουλάδικο. Ναι, ναι, ναι. ναι ήταν μπροστά σε ένα αυγουλάδικο, ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Mm-hmm. Εγώ το είχα αφήσει εκεί πέρα να πάρω. Αυτός που έχει το αυγουλάδικο είναι γνωστός. Μάλιστα. Δηλαδή το γνωρίζω. Ο αυγουλάς. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και το άφησα για ένα τέταρτο για να πάω να πάρω κάτι πράγματα από εκεί λίγο παραπάνω από ένα μαγαζί. Και πήγε, μου είπε εμένα αυτός ότι πήγε ένας αστυνομικός και ήθελε να το φορτώσει να το πάρει. Εμένα γιατί με έβρισε, Μα εγώ τώρα, μα συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι, κύριε Μπορμπουδάκη. Να σας πω ακριβώς τι έγινε. Ναι, αλλά μην τα πάμε με όλη την αγορά, κυρία Μπορμπουδάκη. Τώρα με τα αυγά αυτά είναι άσχετα με την υπόθεση που εδώ μελετάμε. Το θέμα είναι ότι αυτός ουσιαστικά. Όχι, για να σας πω τι έγινε, να σας πω. Με είπε ματσαπλιά. Ακούστηκαν βαρύτητε εκφράσει όπω. Ματσαπλιά. Τι σημαίνει ματσαπλιά, όχι την κυρία. Αυτό το ματσαπλιά είναι κάποια εξύβριση, συγγνώμη, δεν γνωρίζω κιόλα. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Δεν σημαίνει κάτι στα κριτικά. Εγώ το άφησα ένα τέταρτο εκεί και μου είπε. Ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, ότι ήρθε ένας αστυνομικός και άρον-άρον ήθελε να τον σηκώσει, λέει με γερανό, δεν ξέρω τι. Και του λέει, εμένα δεν μου είπε καν ότι τον έβρισε, έχω δύο παιδιά, σας ορκίζομαι στα παιδιά μου, δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Μου είπε ότι του είπε, βρέσει, είναι εδώ παραπάνω, του λέει η γυναίκα, σε πέντε λεπτά έρχεται, θα φύγει το αμάξι. Ο Αυγουλάς εκείνη την ώρα. Μα μπορείτε να πείτε να τον αφήσει για να μ' ακούσετε. Υπάρχει μια βρισιά εδώ πέρα, μας είπαν ότι είναι βρισιά που τον είπε Γρόθο. Να μιλήσουμε τι την κυρία. Τι σημαίνει αυτό. Κύριε Δικητά, να μιλήσουμε την κυρία λίγο. Πάρτε λίγο τον κύριο Αρδίζογλου, ναι. Κύριε Μπορμπουδάκη, συγγνώμη κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Έλα ρε Βέρντι, μ' ακούτε. Σας ακούω, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα. Καλά. Καλημέρα, καλά εσύ. Κύριε, με εξέθεση, με πρόσβαλη, το καταλαβαίνετε. Εγώ τι συγγνώμη εκ δεν το έχω μαζί σας, αλλά με εξύβριση, με πρόσβαλη μπροστά στα αυγά. Με έκανε ναι. κομμάτια, το καταλαβαίνετε. Δεν έχω μούτρα να πάω στα αυγά πια. Να σας πω κάτι, να σας μιλήσω λίγο εγώ, να μ' ακούσετε. Ξέρετε, έχω μια σύγχυση, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά γιατί όχι, να. Όχι. Ξέρετε, να και εγώ εκεί στα αυγά πηγαίνω συνέχεια. Πώς πάω τώρα στα αυγά.
Ακούστε λίγο να σας πω, γιατί είμαι και σωτανής, είμαι στη δουλειά. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω. Εγώ το άφησα εκεί, δεν μου είπε καν ότι σας έβρισε. Χίλια συγγνώμη εκ μέρους του. Εμένα μου είπε ότι κάποιος ήθελε να πάρει το αυτοκίνητο. Άμα, λέει, ξέρετε, με είπε τιούτο. Με είπε τιούτο, εμένα τιούτο. Ναι, μισό λεπτό να σας εξηγήσω. Μισό λεπτό. Δεν έχω κάτι μαζί σας, κυρία μου. Εγώ τι να κακώς μιλάμε τώρα μεταξύ μας εμείς. Ακούστε να σας πω. Εσείς πάτε στα αυγά εκεί, πάτε συχνά εκεί στα αυγά. Όχι, εγώ κατέβηκα να πάρω κάτι πράγματα. Και εγώ κατέβηκα για να πάρω κάτι πράγματα και εγώ συγχρόνως πέσαμε. Εμένα μου είπε ότι πήγε κάποιος για να το πάρει με το. Ναι, τι να σας πω. Γερανό. Ναι. Και του είπε ότι είναι βρέση, είναι εδώ η κοπέλα δύο λεπτά. Εγώ τη δουλειά μου κάνω, κυρία μου, τη δουλειά μου μα κάνω. Μα το καταλαβαίνω, το μα και εγώ τώρα, φανταστείτε να. Κάθετε στα αυγά του. Κύριε διοικητά, τι να σας πω, να κάτσει στα αυγά του. Αυτό που λέει ο κύριος διοικητής, να κάτσει στα αυγά του. Μα. Τι κάνετε μέσα στο μαγαζί. Εγώ θα του το πω, εννοείται. Να του το πείτε. Να του το πείτε το γιατί. Απλά επειδή. Ντρέπομαι να κυκλοφορήσω. Δεν ξαναπήγα σε εκείνη την περιοχή. Δηλαδή θα πιαστούμε στα χέρια επειδή κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι. Μα έχετε χίλια δίκια. Εσείς θα πάτε στα αυγά και σήμερα. Όχι, εγώ δεν πω ότι είμαι στη δουλειά. Μην ξαναπάμε στα αυγά, κύριε. Αυτό θέλω να μην ξαναπάμε ούτε εσείς ούτε εμείς στα αυγά. Ναι, εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάτε τον κύριο διοικητή λίγο να σας πει κάτι. Ναι, χρειάζεται να κάνω κάτι εγώ. Να κάνετε μια ομελέτα. Να κάνει μια ομελέτα. Κύριε Δίζουλη, θα αποσύρουμε τη. Ναι, τι, ωραία, κυρία Μπουρμπουδάκη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αποσύρουμε τη μήνυση. Χίλια συγγνώμη. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Μου είπε ότι έγινε ένα θέμα και πήρε το αμάξι, το έβγαλε. Γιατί είχα αφήσει. Άφησα το κλειδί επίτηδες. Μα κατέβηκα ούτε 10 λεπτά. Γιατί δεν θα άφηνα και το κλειδί. Και μου λέει. Και πήρε το αμάξι, το έβγαλε. Και μου είπε αυτό. Δεν μου είπε όμως ότι για βρισκές και τα υπόλοιπα. Τίποτα. Ναι, τώρα τον είπε χαλασμένο, τον είπε γρόθο. Μα τι διάφορα, λέτε τώρα, είναι δυνατόν. Και να το δείτε ένα παλικάρι, σαν τα κρύα τα νερά είναι ο κ. Σαρτίζο. Δηλαδή ούτε ναι. Μα δεν έχω αμφιβολία, κάθε που στη δουλειά του έκανε προ. Όχι, ναι, είπε, ακούστηκαν βαριές εκφράσεις, θα σου βάλω μια δωδεκάδα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω. Λοιπόν, κυρία Μπουρμπουδάκη, εμείς παίρνουμε από τον Σφαίρα 102,2 ο Μιχάλης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σας έκανε φάρσα! Και το σκέφτηκα, θα το διαλύσω. Θα τον διαλύσεις, αλλά τώρα δεν τον διάλυσες. Διαλύστε τον! Έτσι, ο Βούδας! Ο Βούδας τα άστησε όλα. Μα πώς γίνεται όμως, ήξερε εκεί που σε πονάει ότι θα τα καταφέρει. Είναι απίστευτος, έτσι αλλιώς, είναι μοναδικός. Λοιπόν, ο Γρηγόρης Αρναούτολου στο ρόλο του, Γρηγόρη, μίλε στη του αστυνομικού κύριο Αρδίζογλου. Καλημέρα! Ναι. Έγινε. Να σε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ, να σε καλά. Την τρελάνε. Τα φιλιά μας στο Αυγουλάδικο. Πρωινό Σφαίρα 102,2.